Η περιπέτεια τη υγεία τη 83χρονη μητέρα του Παύλου Πολάκη, η οποία οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα COVID, αλλά δεν έκανε PCR, προκάλεσε τη μήνυ του πρώην Υπουργού, ο οποίο εκτόξευσε βαρύ χαρακτηρισμού σε βάρος του θάνου Πλεύρη. Άκου θανάσι Πλεύρη, πάρε πίσω τώρα την εγκύκλιο. Δώσε εντολή να κάνουν PCR δωρεάν σε όσου έρχονται στο νοσοκομείο με συμπτώματα COVID. Αλλιώ, λέει ναι, δεν θα υπάρχει μέρο στην Ελλάδα να σταθεί. Η μάνα δεν προσφέρεται για αντιπαράθεση, ακόμη και αν ο γιο τη το επιδιώκει και τη χρησιμοποιεί. Οι εξετάσει που υποτίθεται ότι τι απαγόρευσαν να κάνει, αλλά έκανε, εύχομαι να είναι καλέ και να έχει υγεία. Εάν θέλει αντιπαράθεση με εμένα, ο κύριο Πολάκη να αφήσει τη μητέρα του απ' έξω. Το νοσοκομείο απαντά ότι η ασθενή αντιμετωπίστηκε όπω όλοι, χωρί διάκριση και υποστηρίχθηκε πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο. Στη διαμάχη παρενέβη και ο Άδωνη Γεωργιάδη για να λάβει μία απάντηση Πού προκαλεί αίσθηση, Η είδηση ότι ο πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγεία του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πολάκη, δεν φρόντισε τόσο καιρό η ίδια τη μητέρα να κάνει την ενισχυτική τρίτη δόση, αν και 83 ετών, είναι αποκαλυπτική του τι θα είχαμε περάσει αν η πανδημία είχε έρθει ένα μόλι χρόνο νωρίτερα. Ο Θεό μα λυπήθηκε. Άκουμα βραγορήτη τον RAPID και τον PCR τεστ, Υπουργένα νογιλέκων και δίλερ συμφερόντων. Πρώτον, άνοιξε τα στραβά σου και προσπάθησε να καταλάβει πω το αφήγημα του μοναδικού όπλου του εμβολίου απέτυχε. Δεύτερον, αν εγώ ήμουν Υπουργό Υγείας, δεν θα είχαμε 21.200 νεκρούς.